Λίγο πριν το φινάλε των εκπομπών για το καλοκαίρι, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μίλησε στο Star για τα επαγγελματικά της σχέδια από το φθινόπωρο και απάντησε στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να είναι αντικαταστάτρια είτε της Ναταλίας Γερμανού με την οποία συνεργάστηκε αυτή τη σεζόν, είτε να αλλάζει ώρα και ημέρα εκπομπής. Θα κάνεις κάποια εκπομπή το καλοκαίρι όπως ακούστηκε, Κωνσταντίνα? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε καν τέτοια πρόθεση ούτε από το σταθμό ούτε από μένα. Λοιπόν, ακούστηκαν πολλά, όπως ας πούμε ότι θα πάρεις και τη θέση της Ελένης Μενεγάκη. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει καθόλου την πραγματικότητα. Δεν θα μπορούσε να διαδεχθεί την Ελένη Μενεγάκη ένα πρόσωπο το οποίο μετράει ούτε ένα χρόνο, όπως είμαι εγώ. Εδώ και ένα χρόνο έχουν πέσει τα φώτα πάνω της. Από μια απλή πανελίστρια που έλεγε με ναζιάρικη φωνή τα καλλιτεχνικά κουτσοπολιά, ξαφνικά έγινε πρωταγωνίστρια της TV και εξώφυλλο στα περιοδικά. Πολλοί έγραψαν ότι η προβολή στην τύφλωσαν και καβάλισε το καλάμι. Εκείνη απαντάει. Τι καβάλισε το καλάμι, ότι παίρνει πάρα πολλά λεφτά, ότι δίνεσαι ακριβά, ότι κλέβει θέσει. Τα πρώτα δύο δεν τα έχω ακούσει. Τα ακούω πρώτη φορά από σένα. Κοίτα να δεις, νομίζω καθώς περνάει ο καιρός και ο κόσμος μαθαίνει ποια είμαι και καταλαβαίνει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Δεν έχεις καβαλήσει το καλάμι. Και κοίτα, εσύ, όποιον άνθρωπο και να ρωτήσεις, να του κάνεις αυτήν την ερώτηση, νομίζω ότι δεν μπορεί να σου απαντήσει. Πρέπει να ρωτήσεις τον περίγυρό του, γιατί όλοι θα σου απαντήσουν αρνητικά. Θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί, ας πούμε, όταν η τηλεόραση πέφτει πάνω σου και τα περιοδικά γράφουν, ναι, κάποια στιγμή εσύ δεν μπορεί να αισθανθείς κολακευμένη. Ισχύει ότι αρκετοί άνθρωποι ασχολήθηκαν μαζί μου. Αλλά δεν νομίζω ότι το εκμεταλλεύτηκα, ότι ξαφνικά βγήκα διαφορετική από το σπίτι. Αν δεν κάνεις φέτος τηλεόραση, θα μπορούσες να κάνεις κάποια άλλη δουλειά? Πολλές που έχω κάνει και στο παρελθόν. Τον τελευταίο ένα χρόνο, πριν δεν υπήρχα. Όσο για τη φημολογούμενη κόντρα της με την Ναταλία Γερμανού και την υπόλοιπη τηλεοπτική παρέα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δηλώνει ότι είναι πιο αγαπημένη από ποτέ και ενωμένη στο αβέβαιο τηλεοπτικό μέλλον. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω καν αν θα υπάρχει η εκπομπή μας, που εύχομαι να υπάρχει. Δεν έχει κάνει κάποιος κάποια συζήτηση μέχρι στιγμής. Ο χρόνος θα δείξει.